καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Είμαι καλά, κύριε Κουμιώτη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση, την ευκαιρία που μου δίνετε, και χαιρετώ όλους τους συμπολίτες μας στο Βόλο και όπου σας ακούνε. Λοιπόν, διακύβευμα ευρωεκλογών 2024, κύριε Αρσενίου. Ναι. Κύριε Κουμιώτη, το διακύβευμα είναι να αναδείξουμε τον πολίτη. Αλλά θα προτιμούσα να αρχίσουμε με μερικούς προβληματισμούς, ξέρετε, και διαπιστώσεις. Παρακαλώ. Θα ρωτούσαμε αν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που ζούμε στις μέρες μας. Αν νιώθουμε ασφαλείς να επιχειρήσουμε, ας πούμε, τα νέα ζευγάρια να κάνουν μια οικογένεια. Οι επιχειρηματίες να αρχίσουμε μια σοβαρή επιχείρηση και να είμαστε βέβαιοι για το αύριο, για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε. Θέλω να ρωτήσω, να απαντήσουμε στο ερώτημα, έχουμε φροντίδα για την υγεία μας? Αυτή μας οδηγεί στην ίαση, που σημαίνει να μην χρειάζεται να παίρνουμε χρόνια φάρμακα τα οποία μας υποβαθμίζουν την υγεία μας και μας οδηγούν όλο και βαθύτερα στη φθορά μας. Ας αναρωτηθούμε, η παιδεία που παίρνουμε μας βοηθάει να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας? Άρα υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας? Είναι ευχαριστημένοι όλοι από την απόδοση δικαιοσύνης όταν πληστηριάζονται με άδικα κατοικίες? Οι κυβερνώντες μας ικανοποιούν? Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προάγουν την ασφάλειά μας? Ξέρετε, ζούμε, τα μας ανθρώπινα όντα λειτουργούμε κάτω από δύο συνθήκες, δύο λειτουργικές συνθήκες. Η μία είναι η τάση μας, η έμφυτη η τάση μας να αναπτυσσόμαστε, και η άλλη να προστατευτούμε. Και αυτές είναι αντιστρόφως ανάλογα. Όσο είμαστε κάτω, νιώθουμε ότι πρέπει να προστατευόμαστε από ειδήσεις οι οποίες είναι όλες φοβιστικές, εκφοβιστικές. Καταλαβαίνετε ότι δυσκολευόμαστε να αυξηθούμε, να ανεληχθούμε, να δημιουργήσουμε. Θα μπορούσαν να προβάλλουν κάτι ωραίο, κάτι αληθές, το κάνουν? Να ρωτήσω επίσης ακόμη, δύο ερωτήσεις ακόμη. Το εισόδημά μας καλύπτει τις ανάγκες μας? Η φορολογία μας είναι δίκαιη, είναι κατάλληλη, είναι ανταποδοτική? Έχουμε έργα, έχουμε δρόμους, έχουμε νοσοκομεία, έχουμε δικά μας αυτή τη στιγμή αεροδρόμια, σιδηροδρόμους? Θρυνήσαμε σε μια δολοφονία 47 άτομα και πόσα άλλα τραυματιστήκανε. Και ρωτώ, αν είμαστε ευχαριστημένοι, και εγώ μαζί, κύριε Κουμιώτη, ας συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια. Ας συνεχίσουμε να αποφασίζουμε τα ίδια και ας επιλέγουμε τα ίδια. Αν όμως πούμε όχι, τότε ας κάνουμε την αλλαγή. Και κάθε αλλαγή νομίζω ότι απαιτεί δύναμη, κύριε Κουμιώτη. Δεν νομίζετε? Ναι. Τα ερωτήματα που παραθέτεται είναι ερωτήματα τα οποία τα θέτουμε καθημερινά, γιατρέ μου. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει κάθε φορά, ξέρετε, εναλλακτική πολιτική πρόταση. Η εναλλακτική λοιπόν πολιτική πρόταση της Ελλήνων Συνέλευσης ποια είναι, κύριε Κουμιώτη? Η πρότασή μας είναι να ποντάρουμε στη δύναμή μας, που είναι η ένωσή μας. Και για να ενωθούμε, αυτό απαιτεί να δούμε καθαρά τον κοινό σκοπό μας. Τι θέλουμε όλοι μας? Δεν θέλουμε να ζήσουμε όταν γεννιόμαστε? Δεν θέλουμε να μας προστατέψει η οικογένειά μας, το περιβάλλον μας? Δεν θέλουμε να φάμε, να παίξουμε, να χαρούμε? Δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε, να γνωρίσουμε τη δύναμή μας ατομικά και συλλογικά σε ομάδα? Δεν θέλουμε να παραμένουμε υγιείς και να επαναφέρουμε την υγεία μας σύντομη, χαρούς πολλά χρόνια φάρμακα? Όλοι μας θέλουμε να πάρουμε την παιδεία εκείνη, τη χρειαζόμαστε, που μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τα ταλέντα μας, που θα μας, όταν τα αναπτύξουμε αυτά, να πραγματώσουμε τα όνειρά μας, και έτσι τελικά τι, να φτάσουμε στον τελικό σκοπό για τον οποίο ερχόμαστε, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν έχουμε ανάγκη να δούμε καθαρά το όραμά μας, να δούμε τον ορίζοντά μας. Κύριε Κουμιώτη, ένας ορίζοντας έχει μια μαγνητική έλξη προς όλους. Όταν κάτι ακούσουμε όμορφο, επιθυμούμε να το κατακτήσουμε, να πάμε εκεί. Και επειδή θα πρέπει να πάμε όλοι μαζί, χρειάζομαστε μια λεωφόρο, την οποία πρέπει να βαδίσουμε.
Σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή αυτή η λεωφόρος, για μένα κατά τη γνώμη μου, λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης. Ζητάτε λοιπόν, κύριε Αρσενίου, την Κυριακή που μας έρχεται, την ψήφο των συμπολιτών μας, έτσι ώστε να μπείτε στο Ευρωκοινοβούλιο και να παλέψετε για το τι ακριβώς. Ακριβώς, αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Λοιπόν, στις 9 Ιουνίου, είναι, σε δύο μέρες, είναι η στιγμή που θα σπείρουμε τη σπορά, το σπόρο της αλλαγής. Ο σπόρος, δηλαδή τα όνειρά μας, τα θέλω μας, η ανάγκη μας, είναι ανάγκη να πέσει στο κατάλληλο έδαφος. Το έδαφος είναι μια συλλογικότητα. Έχει όλα τα θρεπτικά, το νερό, το φως, τον αέρα, όλη την δύναμη που απαιτείται ώστε ο σπόρος να βλαστήσει, να ευδοκιμήσει, να αυξηθεί, να καρποφορήσει φανερώντας την αυθονία του. Η ολότητά μας αυτή, η δύναμή μας, εκφράζεται με τη συνέλευσή μας. Και αυτή βρίσκεται, και σε αυτή βρίσκεται η δύναμή μας. Και αυτή η συλλογική μας δύναμη έχει ένα όνομα, κύριε Κουνιώτη. Λέγεται δημοκρατία. Το κράτος των δημιουργημάτων. Η δύναμη. Τα δημιουργήματα αποφασίζουν και επειδή αποτελούν την ουσία, δίνουν την εξουσία σε αυτούς που θα εκτελέσουν τις αποφάσεις του. Το σώμα μας, κύριε Κουμιώτη, είναι ένα δείγμα. Είναι το πρώτο δείγμα το οποίο το κουβαλάμε παντού μέσα μας. Αποτελείται από δισεκατομμύρια μικροστοιχεία, αυτά, κύτταρα, όργανα. Αυτά όλα λειτουργούν σαν μια ορχήστρα. Όταν θέλουμε να τρέξουμε, ξέρετε τι συμβαίνει. Αρχίζει η καρδιά μας και πάλι πιο δυνατά. Ανοίγουν τα τριχοειδή όλα και σε όλους τους μυς. Γιατί κάθε στιγμή λειτουργεί μόνο το 1/3. Το σηκώτι μας, το ύπαρ μας, διοχετεύει αυτόν η γλυκόζη. Όλοι οι νευροδιαβαστές, όλα τα συστήματα επικοινωνίας λειτουργούν στο φουλ για να φέρουμε σε πέρας αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και όταν είμαστε στην ύψιστη τη στιγμή της δημιουργίας, όταν θα τεκνοποιήσουμε, θα δώσουμε ευκαιρία σε ένα νέο άνθρωπο να έρθει σε αυτόν τον κόσμο, εκεί τη στιγμή του οργασμού μας, κύριε Κουμιώτη, συσπώνται όλα μας τα όργανα στους παλμούς της ζωής, ακόμη και τα χοληφόρα αγγεία μας. Στο σκότι μέσα αυτά τα αγγεία, τα οποία οι πόροι που οδηγούν τη χολή προς το έντερο, συσπώνται εκείνη την ώρα. Δηλαδή μετέχουν στην ύψιστη ευδαιμονία. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι, όταν παθαίνουμε κάτι, μαζί το παθαίνουμε, και όταν σηκωνόμαστε, πρέπει να σηκωθούμε όλοι μαζί. Δεν μπορεί να σηκωθεί κάποιος. Αυτό είναι το δίκαιο. Το δίκαιο σημαίνει την ανάγκη όλων, την ικανοποίηση της ανάγκης όλων. Αν μας δώσετε, αν μας δώσουν λοιπόν την εντολή, ας πούμε, θα μεταφέρουμε αυτή τη δημοκρατία εκεί που παίρνουν οι αποφάσεις που ορίζουν σαν νόμοι τη ζωή και το βίο μας, πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη να θυμηθούν τι σημαίνει να είναι λογική, οι αποφάσεις να είναι λογικές, να εξασφαλίζουν ελευθερία, να έχουν αρετή, που είναι η γνωσιακή υπεροχή η οποία, σύμφωνα με την οποία αποφασίζουμε και πράττουμε χωρίς το ίδιο όφελος ή η έπαρση να υπάρχει μέσα αυτό το πράγμα. Να μάθουν τι σημαίνουν ίσες ευκαιρίες. Έχουμε ίσες ευκαιρίες, κύριε Κουμιώτη, αυτή τη στιγμή? Δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή νιώθουμε πρυγμένοι από αυτή την υπόθεση όλοι. Λοιπόν, θέλουμε να μεταφέρουμε την αλήθεια εκεί πέρα. Να γνωρίσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες την αλήθεια του πλούτου τους. Υπάρχουν οι λεγόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι δεν έχουν αρετή, έχουν ίδιον όφελος. Θέλουν να παραμένουν συνήθως, διαχειρίζονται, γιατί οι άλλοι είμαστε παιδιά ακόμη. Δεν μας αρέσει να παίζουμε. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί μέσα από το παιχνίδι αποκτούμε, μαθαίνουμε. Το παιχνίδι είναι η διαδικασία όπου δίνουμε όλη μας τη δύναμη και ταυτόχρονα βιώνουμε την ευδαιμονία. Μας αρέσει. Και είναι η στιγμή της δημιουργίας, μια στιγμή δημιουργική. Λοιπόν, αυτοί οι διαχειριστές
αποκρύπτουν την αλήθεια του πλούτου των ανθρώπων. Σας είναι γνωστά αυτός, σας είναι γνωστός αυτός ο πλούτος. Τρισεκατομμύρια διαθέτουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Αυτά πρέπει να τα μάθουν και να μπορέσουν πραγματικά να απελευθερωθούν από αυτό το βραχνά, από αυτή την συνεχή απειλή. Είναι λογικό αυτή τη στιγμή να μας έρνουν, ας πούμε, σε μια αναμέτρηση, ας πούμε, με τη Ρωσία εκεί πέρα, να δανείσουμε στην Ουκρανία 150 τόσα, ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια, να τις τα χαρίσουμε, ενώ για μας για 125 περίπου δισεκατομμύρια μας βάλανε έναν εταίρο δικό τους άνθρωπο, δικό τους σε συνεταίρο, να το βάλουν σε μνημόνια, να ξεπουλήσουμε όλη τη χώρα μας, την κυριαρχία μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και ζητούμε πραγματικά την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, των αδελφών μας. Εμείς, κύριε Αρσενίου, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Έχετε κάνει έναν δίκαιο αγώνα. Σας δώσαμε το βήμα να εκφραστείτε. Θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό επιβάλλει εξάλλου και η δημοκρατία μας. Και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, πρωτίστως η δικαιοσύνη. Λοιπόν, εύχομαι ολόψυχα να έχετε καλή επιτυχία και ελπίζω από Δευτέρα να τα πούμε από άλλο μετερίζει. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και νιώθω ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δώσετε στις φιλόξενες συχνότητες σας, κύριε Κουμιώτη, και εύχομαι σε όλους, σε όλα τα αδέρφια μας, να πιτανεύσει η λογική, να νιώσουν τη δύναμη μέσα τους ότι ήρθε, και την ανάγκη ότι ήρθε η ώρα της μεγάλης αλλαγής που θα δικαιώσει την ύπαρξή τους. Να είσαστε καλά, κύριε Αρσενίου, γερός και δυνατός. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.